Ακούτε Ionian FM. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, να πω θα ότι... Θα γίνει συμψηφισμός μεταξύ. Ναι, 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 θα το φέρουμε σε ισορροπία. Ναι, ναι. Δεν περιέλαβα στο δελτίο ειδήσεων αυτό το οποίο, στο οποίο θα αναφερθεί, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ήθελα να του δώσουμε έμφαση εδώ, δεν είχα και πλήρη άποψη ουσιαστικά για να, έτσι, για να βγει και ένα νόημα από μια μικρή πρόταση στο δελτίο ειδήσεων. Οπότε τα αφήνω σε σένα αυτό το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει με την Αίγυπτο. Βεβαίως. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα με την Αίγυπτο έχουν μια οριοθετήσει μια ΑΟΣ, μια αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τώρα δεν θα σταθούμε στο ότι το κείμενο αυτό της συμφωνίας είναι γεμάτο ασάφειες που δίνει δικαίωμα ερμηνεών αυθαιρέτων σύμφωνα με τα συμφέροντα του κάθε τρίτου. Ναι. Θα πούμε μόνο το εξής, ότι στη συμφωνία μέσα αυτή λέει ότι, ότι εάν μία από τις δύο πλευρές επεκτείνει κάποιες έρευνες έξω, πιο πέρα, πιο ανατολικά από τα όρια της συμφωνητής της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θα πρέπει να ενημερώσει την άλλη πλευρά. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνήσει η άλλη πλευρά σε μια τέτοια ενέργεια, αλλά πρέπει όμως να ενημερωθεί. Η Αίγυπτος λοιπόν προκηρύττει ένα διεθνή διαγωνισμό μέσω κρατικών εταιριών πετρελαίου για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων σε 24 συνολικά οικόπεδα. Εμάς ένα μας ενδιαφέρει, ναι, αυτό που βρίσκεται στη Μεσόγειο, το οποίο είναι λίγο πιο έξω, λίγο πιο ανατολικά από την συμφωνητήσα κοινή ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών. Και μπαίνει ερώτημα, γιατί δεν διαβουλεύτηκε με την Ελλάδα σε αυτό το θέμα, βάσει της συμφωνίας. Η συμφωνία λέει ότι πρέπει να διαβουλεύει, να ενημερώνει μάλλον, όπως είπες, αλλά δεν είναι και δεσμευτικό αυτό. Πώς το είπες ακριβώς? Είπα ότι υπάρχουν οι πρόνοιες Ελλάδας-Αιγύπτου που καθορίζουν τη διαβούλευση των δύο χωρών σε θέματα που αφορούν είτε την επέκταση της οριοθέτησης, ναι, είτε την οριοθέτηση με τρίτες χώρες. Ναι. Ακόμα και σε περίπτωση κοιτασμάτων που εκτείνονται έξω από την κοινή ΑΟΣ. Εδώ πέρα λοιπόν, με την έρευνα αυτή της Αιγύπτου, εννοείται ότι μόνη της επεκτείνει την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ενώ θα έπρεπε να ενημερώσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα έπρεπε να ενημερώσει την Ελλάδα. Ναι. Και ένα άλλο το οποίο δημιουργεί πρόβλημα, ερώτημα μάλλον, προβληματισμό, είναι αφού μπορεί να οριοθετήσει θαλάσσια οικόπεδα η Αίγυπτος, αποφεύγει να το κάνει αυτό μέσα στη θαλάσσια περιοχή που διεκδικεί η Τουρκία. Α. Ενώ έχει το δικαίωμα. Ναι, τη βάλαμε εμείς δηλαδή να κάνει εκείνο που δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς ουσιαστικά. Ναι, αυτό ήταν το πονηρό, το πονηρό, το κόλπο. Κουτοπόνηρο είναι, δεν είναι πονηρό. Ναι, το πονηρό, το κόλπο. Ναι, ναι. Διότι η Ελλάδα δεν έχει ανακηρύξει καν ΑΟΣ. Πώς ανακηρύξεις ΑΟΣ? Κάνεις ένα χάρτη με την αποκλειστική οικονομική ζώνη που σου ανήκει. Ναι. Το καταθέτεις αυτό το χάρτη στον ΟΗΕ και λες οτιδήποτε περάσει και προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τους πόρους αυτής εδώ της περιοχής, καταπατάει κυριαρχικά δικαιώματα. Έχω δικαίωμα δηλαδή, ναι, να το βομβαρδίσω. Ναι. Θεωρώ όμως ότι η Αίγυπτος σοφά έπραξε, αφού σου λέει δεν το κάνει η Ελλάδα που έχει τον πρώτο λόγο. Θα το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, ναι. Εδώ πέρα έγινε αυτή η οριοθέτηση. Θα το κάνουμε εμείς αφού δεν το κάνει η Ελλάδα. Ναι, αλλά η Ελλάδα βεβαίως έχει συμφωνήσει στη συμφωνία της με την Αίγυπτο, για την οποία πανηγύριζε μάλιστα μεγάλη νίκη, διότι βεβαίως, ναι, τορπιλίζει το τουρκολιβικό, ναι, λιμόνιο, ναι, λιμόνιο και τέτοια. Έχει συμφωνήσει να αφήσει έξω το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα, όλα τα 13 αυτά νησιά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία. Έχει συμφωνήσει ανατολικά της Ρόδου η περιοχή να είναι
κενή, αυτή δηλαδή που διεκδικεί η Τουρκία, ναι, την αφήνουν έξω, την έχουν αφήσει έξω την οριοθέτηση, και έχει συμφωνήσει και σε μειωμένη επίρρεια της Κρήτης, της Κάσου και της Καρπάθου. Ότι δηλαδή τα συγκεκριμένα νησιά δεν έχουν την υφαλοκρηπίδα που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Αυτό, αλλά έχουν λιγότερο. Αυτό με τη συμφωνία με την Αίγυπτο επηρεάζει και την Κρήτη και την Κάρπαθο. Ναι, γιατί το ανατολικό όριο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης περνάει από την Κρήτη. Ναι. Και κοντά από την Κάρπαθο και την Κάσο. Αυτό έχει να κάνει έτσι γεωγραφικά, τώρα προσπαθώ να το σκεφτώ, και με την, αυτό που έχει ορίσει, που έχει ανακηρύξει η Τουρκία με την Λιβύη, το διάδρομο αυτό. Ναι, υποτίθεται ότι τον περνάει από μέσα και τον τορπιλίζει. Mm-hmm. Τώρα η Τουρκία από την άλλη πλευρά δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Με νόμους διεθνούς δικαίου, δίκαια των θαλασσών, δεν τα έχει υπογράψει. Δεν καταλαβαίνει, κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή είναι μεγάλη κουταμάρα ότι δηλαδή αφήνεις τις περιοχές ανατολικά της Ρόδου, αφήνεις το Καστελόριζο, το οποίο είναι σύμπλεγμα, το σύμπλεγμα της Μεγίστης, είναι 13 νησιά, δεν είναι ένα, και το ανατολικότερο ακροτούντο, το νότιο ανατολικότερο που είναι η νήσος Στρογγύλη, ναι, είναι αυτή που φέρνει την ελληνική ΑΟΣ σε επαφή με την Κυπριακή. Ναι. Αυτό τώρα που έκανε η Αίγυπτος, πώς μπορεί να εξηγηθεί? Η Αίγυπτος τώρα, εάν μείνουμε σε αυτά που φαίνονται, γιατί το τι κρύβεται από κάτω ποιος μπορεί να ξέρει, δηλαδή εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να ξέρουμε, ναι, αυτό που έκανε η Αίγυπτος είναι το εξής. Σιγά μη σπάσουν τη συμφωνία οι Έλληνες, οι οποίοι μας παρακαλούσανε να το κάνουμε αυτό, mm-hmm, μας δώσανε ΑΟΣ η οποία κανονικά θα ανήκε σε αυτούς, άφησαν να παίξουν αυτά τα πράγματα, το Καστελόριζο και τη Ρόδο, για να μην στενοχωρηθεί η Τουρκία, και σιγά μην μας βάλουν εμάς χέρι. Ναι. Απλή λογική. Διότι έχει περάσει παγκόσμια, σε όλο τον κόσμο, ότι η Ελλάδα είναι πάρτε ό,τι θέλετε παιδιά. Και είναι έτσι, ακριβώς. Και είναι έτσι. Σήμερα, λίγο πριν μιλήσουμε, διάβαζα ότι από το Τσεσμέ και την τουρκική φρεγάτα αποσύρθηκε ακόμα και το λιμενικό σκάφος που ήταν εκεί για να ένα λιμενικό που είχαν βάλει χθες. Ναι, ναι, το πήραν πίσω. Ούτε καν αυτό. Αλήθεια. Πάει και ναι, το λιμενικό. Αλήθεια, το διάβαζα ένα λεπτό πριν αρχίσουμε να μιλάμε. Τι λες τώρα. Το Αιγαίο έχει γεμίσει από τουρκικά drones τώρα. Έχει γεμίσει κυριολεκτικά. Και τα νησιά μας δηλαδή. Ναι, τα οποία πετάνε παντού όπου θέλουν. Και η ελληνική κυβέρνηση λέει παρακολουθεί και αξιολογεί. Μα συγγνώμη τώρα, έτσι όπως το περιγράφεις και με αυτά που γίνονται εντός των τυχών εδώ, ναι, από την επικαιρότητα που τα κανάλια την προβάλλουν, έτσι, ναι, και η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι, και με αυτά που γίνονται. Δεν σηκώνει τίποτα η κυβέρνηση, το αφήνει και το κοιτάει. Όχι, το κοιτάει τέλος πάντων. Αλλά εντός των τυχών είμαστε σε άλλο μήκος κύματος. Από αυτά που γίνονται εκτός των τυχών και πάνω από τα κεφάλια μας, τα σύνορά μας, τα ευαίσθητα σύνορά μας, γιατί δεν είναι μόνο και τα νησιά, είναι και η Θράκη από εκεί, έχουμε και εκεί θέματα. Πολλά. Έτσι. Πολλά. Ουσιαστικά, τι δείχνει? Δείχνει την περίοδο και χειρότερα ακόμη, πρώτης πτώσεως του Βυζαντίου. Ναι, βεβαίως. Ένα τέτοιο πράγμα έτσι σου έρχεται, έχοντας διαβάσει την ιστορία. Ναι, βεβαίως. Όπως το Βυζάντιο έδινε παντού, στους ενετούς, αυτούς, διομολογήσεις, σε όποιον ήθελε. Ακριβώς. Και εντός του Βυζαντίου υπήρχε υπερφορολόγηση, γινόταν κρυπτοχριστιανοί οι Έλληνες, έτσι, για να γλιτώσουν τη φορολογία. Γινόταν σημεία και τέρατα, τα οποία αυτά που γίνονται τώρα είναι ένα ανάλογο φαινόμενο. Και λέω ότι σε αυτό το σημείο, ότι η ιστορία, ρε αδερφέ, επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ανιστόρητη όλη. Τι να πω εγώ. Τι να πεις. Τα λες εσύ. Τι να πω εγώ. Απορώ εγώ. Αυτό. Απορώ. Και ενδεχομένως, γιατί θέλω να πιστεύω ότι ερμηνεύω και το μέσο ακροατή μας, το ίδιο απορεί όλος ο κόσμος. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Με αυτή τη συμφωνία της Αιγύπτου άφησαν έξω τα νησιά αυτά. Άφησαν έξω όλες τις περιοχές στις οποίες έχει βλέψει η Τουρκία. Τα άφησαν απ' έξω, δεν τα οχύρωσαν ούτε καν με μια συμφωνία βατελή.
Γιατί όπως είπα, το κείμενο είναι γεμάτο ασάφειες. Ναι. Και σε διατυπώσεις και στη μετάφραση. Δηλαδή, αλλιώς το μεταφράζει κάποιος στα ελληνικά, αλλιώς το μεταφράζει στα αγγλικά ορισμένες κέρυες, ορισμένα κέρια σημεία. Τέλος πάντων, έστω και έτσι τα αφήσαν αυτά. Τα νησιά. Πάντως και τα νησιά γενικότερα αυτά, και κάποια νησιά, να μην πω όλα, αλλά αυτά, ας πούμε αυτά, έχουν εγκαταληφθεί πολιτικά σε πολύ μικρούς πληθυσμούς. Και είναι το, αυτό το αμάρτημα είναι, δεν είναι τωρινό, είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι, αφορά όλους τους πάντες στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν με μια πολιτική εθνική να έχουν τα νησιά πολύ μεγάλο πληθυσμό? Δεν κατάλαβα, γιατί μαζεύτηκαν όλοι στην Αθήνα? Δεν κατάλαβα, 5 εκατομμύρια κόσμο στην Αθήνα και τα νησιά με 30 κατοίκους. Τα νησιά αυτά μπορούν να θρέψουν πληθυσμό. Τα μεγαλύτερα τουλάχιστον. Αλλά βλέπεις εδώ, τους έχουν κόψει την αλληλεία. Εκεί στην περιοχή των υπάρχουν, Προκόπη, υπάρχουν τρόποι εθνικοί τα νησιά να είχαν μεγάλο πληθυσμό. Εδώ οι Τούρκοι πήγαν στην Κύπρο και φέρανε Τούρκους από την Τουρκία. Μην τρελαθούμε. Εδώ διάβαζα πριν από λίγες μέρες για ένα νησάκι, Βραχονησίδα. Και δεν θυμάμαι τώρα δυστυχώς το όνομά της. Μία γυναίκα ήταν εκεί πέρα, η οποία δηλαδή ήταν κατοχυρωμένη. Υπάρχει ζωή. Μπορεί η συγκεκριμένη Βραχονησίδα να συντηρήσει ζωή. Ναι. Λοιπόν, που είναι τρομερά σημαντικό, είναι το α και το ω για το δίκαιο των θαλασσών. Και της κάνανε μήνυση. Την πήραν στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι γιατί. Αλήθεια. Κάτι με πρόβατα, κάτι με τέτοιο, ναι. Λοιπόν. Τώρα όποιος νομίζει ότι αυτά είναι τυχαία, αυτό θέλω, δεν είναι τυχαία. Κοιτάξει λίγο. Σωστά, αυτό ήθελα να τονίσω κι εγώ. Δεν είναι τυχαία. Να κοιτάξει πάλι λίγο το ζήτημα. Είναι, Δημήτρη, ότι έχει εισχωρήσει δυστυχώς τον κόσμο, όχι, σε ένα τμήμα του πληθυσμού, η προπαγάνδα και τα επιχειρήματα διαφόρων Ελλήνων κατά υπηκότητα, οι οποίοι προωθούν καθαρά τις θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και της Γερμανίας, για να μην κρυβόμαστε. Να πούμε λίγο τι επιχειρήματα προβάλλουν αυτοί και να δούμε πώς μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορείτε να έχετε ένα αέριο χώρο 10 μίλια αφού έχετε χωρικά ύδατα 6 μίλια. Το λένε οι Τούρκοι, το λένε και ορισμένοι Έλληνες. Καθηγητές πανεπιστημίων, αυτοί είναι πιτλούχοι εδώ οι Έλληνες που τα κάνουν αυτά. Δεν μπορείτε λοιπόν να έχετε 10 μίλια ένα αέριο αφού έχετε χωρικά 6. Άρα, όμως, γιατί τώρα εδώ αυτό, 10 το ένα, 6 το άλλο, ή πρέπει να γίνει 6 και τα 2, πρέπει να γίνει 10 και τα 2. Δεν κατάλαβα. Ναι, καλύτερο θα είναι να γίνουν 12 και τα 2, 12. Όπως δίνει το δικαίωμα το διεθνές, ναι, δίκαιο. Αλλά ναι, τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένας νόμος από το 1913, ο οποίος ισχύει, λειτουργεί, δεν έχει καταργηθεί. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, υπάρχει η ειδική αιγυαλίτιδα ζώνη, που είναι 10 ναυτικά μίλια για τον αέρα, που είναι 10 ναυτικά μίλια. Ναι. Για τον αέρα τότε αεροπλάνα δεν υπήρχε αεροπορία, εντάξει, ήταν για τη θάλασσα. Αλλά αυτό το πράγμα που ισχύει στη θάλασσα ισχύει και στον αέρα. Αυτό σημαίνει χωρικά ύδατα. Ναι. Όταν έχεις μίλια στη θάλασσα, έχεις τα ίδια μίλια και στον αέρα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια αιγυαλίτιδα ζώνη 10 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, την οποία ούτε καν αυτό δεν έχει τηρήσει. Δηλαδή λέει η κόκκινη γραμμή είναι στα 6. Έτσι λοιπόν προκύπτουν και τα 10 ναυτικά μίλια στον αέρα. Αυτός ο νόμος δεν είναι αντίθετος, δεν είναι πιο ισχυρός από το δίκαιο των θαλασσών, που λέει το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια είναι αναφέρετο δικαίωμα. Δεν το χτυπάει δηλαδή, ναι, το δίκαιο των θαλασσών. Τέλος πάντων υπάρχει αυτός ο νόμος και βάσει αυτού υπάρχει και το 6 κάτω, 12 πάνω. Άρα αυτό που λένε δηλαδή ελληνικό παράδοξο, να έχεις ένα αέριο χώρο 12 μίλια και χωρικά είδα τα 6, δεν ισχύει, δεν είναι παράδοξο. Mm. Τι άλλο μας λένε εδώ πέρα? Ότι αν επεκταθούν τα χωρικά ύδατα σε 12 μίλια, το Αιγαίο θα γίνει ελληνική λίμνη και αυτό είναι απαράδεκτο επειδή η Τουρκία έχει τεράστια ακτογραμμή. Τι να κάνουμε τώρα, λέει. Αυτό το έχουμε ακούσει από
στελέχη του Ελία ΜΕΠ φυσικά πρώτα απ' όλα. Και από άλλους όμως. Το έχουμε ακούσει από τους Τούρκους καταρχάς. Ναι, όταν λέμε τώρα για Ελία ΜΕΠ, κατά ψέματα. Ναι, το πας εκεί. Και η Ελλάδα δεν έχει δηλαδή τόσα νησιά στο Αιγαίο δικά της. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα έχει 15.500 μίλια ακτογραμμή, ενώ η Τουρκία έχει την νησί. Εννοείς με τα νησιά της. Βεβαίως με τα νησιά της. Ελλάδα είναι και τα νησιά της. Έτσι. Έχουν και τα νησιά της παραλία. Σωστά. Και επειδή είναι νησιά, την έχουν γύρω-γύρω. Δεν την έχουν σε ένα σημείο μόνο. Σωστά. Εδώ λοιπόν η Τουρκία έχει τη μισή ακτογραμμή. Βέβαια η Τουρκία λέει δεν με ενδιαφέρουν τα νησιά σας. Τα βγάζει απ' έξω. Η Τουρκία εφαρμόζει τουρκικό δίκαιο, όχι διεθνές δίκαιο. Ό,τι δεν συμφέρει. Το οποίο αλλάζει και όποτε το συμφέρει. Το αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία βολεύει κάποιες από τις μεγάλες δυνάμεις, εννοώντας την Ρωσία, την Αμερική και την Ευρώπη, να πούμε τη Γερμανία. Δεν ξέρω, Γερμανία τι ρωτάει. Αυτά μόνο τη Γερμανία βολεύουν, γιατί οι άλλες δυνάμεις μιλάνε τώρα για τον άξονα Τουρκίας, Ιράν, Κίνας. Ναι, εντάξει. Καμία από αυτές τις χώρες όμως δεν θέλει μια Τουρκία τόσο ισχυρή που να της δημιουργεί προβλήματα. Γι' αυτό οι Ρώσοι, παρά το ότι έχουν μια σχέση λυκοφιλίας, θα έλεγα εγώ, ακολουθώντας έναν όρο, ας πούμε, τέλος πάντων, έχουν αυτή τη σχέση, δεν θέλουν. Γι' αυτό η Ρωσία λέει συνέχεια τα 12 μίλια είναι, αναφέρεται το δικαίωμα κάθε χώρας. Δεν θέλει την Τουρκία την κάνει τόσο ισχυρή. Ωραία, εν διάφτη περιπτώσει. Ναι, αλλά εν διάφτη περιπτώσει εμείς. Αυτοί οι οποίοι τα δίνουν όλα στην Τουρκία είναι οι Γερμανοί. Και όπλα. Εκτός των άλλων. Και όλα τα σχέδια της Τουρκίας τα προωθούν και τα ενισχύουν και απ' όλα. Βεβαίως να πούμε εδώ έτσι, σαν σημείωση, ότι η γερμανική διπλωματία ποτέ δεν έχει διαπρέψει στον κόσμο. Mm-hmm. Ναι. Δεν είναι τίποτα δηλαδή πολύ ισχυρό ή πολύ έξυπνο η γερμανική διπλωματία. Λοιπόν, αυτό κρύβεται από πίσω. Μάλιστα. Άλλα. Επί του, μήπως γνωρίζεις, επί του θέματος πάντως, πριν πας στα άλλα επιχειρήματα, στο αρχικό μπάσιμο που έκανες με την Αίγυπτο, γνωρίζεις αν έχει γίνει κάποια τέλος πάντων επικοινωνία ή διαμαρτυρία, έστω σε εισαγωγικά ή τέλος πάντων κουβέντα μεταξύ Ελλήνων και τίποτα δεν ξέρουμε, έτσι? Όχι, ξέρουμε ότι δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει, η Αίγυπτος προχώρησε σε μια μονομερή ενέργεια. Προφανώς μπορεί να μην το πήραμε για χαμπάρι. Εμείς ασχολούμαστε τώρα με τα δικαστικά και με τις παρενοχλήσεις τέτοια πράγματα. Με τα εμβόλια και με τα εμβόλια, με τις lockdown και. Πού να τώρα ασχοληθούμε τώρα, τι έκανε η Αίγυπτος τώρα, μωρέ. Εντάξει, μωρέ, και να μας ρώταγε, ναι, θα τις λέγαμε. Εντάξει. Ναι, δεν βαριέσαι. Ναι, οπότε περιττό είναι να ασχοληθούμε. Λοιπόν, τι άλλο μας λέει αυτή η φιλοτουρκική προπαγάνδα? Ότι αν επεκταθούν τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στα 12 μίλια, το Αιγαίο θα γίνει μια κλειστή λίμνη, κλειστή, και θα εμποδίζει την αυσιπλοεία. Δεν είναι αληθές αυτό? Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί από τη στιγμή που κάνεις την επέκταση στα 12 μίλια, είναι διεθνής πρακτική αυτή, αφήνεις διάβλους. Μα δεν έχει διαμαρτυρηθεί κανείς για αυτό το θέμα μέχρι τώρα. Ποτέ, κανένα. Άρα. Αλλά είναι ένα επιχείρημα δικό τους. Μπορεί να το λένε, αλλά όταν στην πεπατημένη τώρα δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, τι να συζητάμε, ότι θα δημιουργηθεί. Δεν έχει δημιουργηθεί, γιατί προβλέπονται διαβλοί μέσα από τους οποίους περνάνε τα πλοία και τα εμπορικά και τα πολεμικά. Και μάλιστα αυτοί οι διαβλοί είναι σε συνεννόηση με τις άλλες χώρες. Δεν είναι κάτι αυθαίρετο. Ναι. Μόνο που στην περίπτωση των πολεμικών πλοίων, αυτοί οι διαβλοί βάζουν ορισμένες υποχρεώσεις. Ναι. Τα υποβρύχια, ας πούμε, να είναι σε ανάδυση, παραδείγματος χάρη. Ναι. Να περάσουν τα πολεμικά σκάφη τα άλλων χωρών όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς να σταματήσουν. Ναι. Για τα πολεμικά μόνο αυτό. Δεν γίνεται λοιπόν κλειστή λίμνη. Τίποτα δεν γίνεται. Διάβαζα κάτι δηλώσεις του Χρήστου Ροζάκη, ο οποίος ήταν και πρώην υφυπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Σιμίτη. Ναι, του περιβόητου πλέον, Ροζάκη. Λοιπόν, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και λοιπά. Α, και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.
Αν το Υπουργείο Εξωτερικών δεν συμβουλευτεί το Ρεζάκι, δεν έχει καλή εικόνα. Όπου έχει χαρακτηρίσει το Καστελόριζο απομονωμένο από την Ελλάδα, σε απόσταση από την Ελλάδα, δεν ανήκει στη συστάδα των Δωδεκανήσων, θέλει να λέει ο κ. Ζάκης, και είναι κοντά στις τουρκικές ακτές. Εννοώντας φυσικά ότι έχει δικαιώματα. Εννοώντας, το είπε. Ναι. Να το δώσουμε το Καστελόριζο. Πώς σημαίνουν εκεί πέρα. Ναι. Να τους πάμε κάπου αλλού. Εδώ λοιπόν υπάρχει η γαλλική Μαρτινίκα, η οποία είναι γαλλικό έδαφος, γαλλικό κράτος, το οποίο είναι έξω από τη Βενεζουέλα. Ναι, καλά. Είναι γαλλικό κράτος. Ναι. Δεν έχει τίποτα η Βενεζουέλα, η καημένη. Μα αυτό είναι κοντά σε εμάς, τι το θέλετε εσείς. Δεν έχετε δικαίωμα. Ναι. Υπάρχουν οι πορτογαλικές Αζόρες, οι οποίες είναι στου διάολου την κάρτα στον Αζωρό. Ναι, ναι, ναι. Και είναι της Πορτογαλίας. Ναι. Αυτό. Εντάξει, εμείς τώρα είμαστε λίγο πιο μπροστά από τους άλλους, ως πιο αρχαίος λαός. Το πιο τρανταχτό απ' όλα, υπάρχουν τα νησιά της Μάνχης, το Γκένσεϊ και το Τζέρσεϊ, τα οποία είναι σε απόσταση για να αναπνοής από τις ακτές της Γαλλίας. Αλλά είναι βρετανικά. Ναι. Δεν έχει πει ποτέ η Γαλλία, μα αυτά είναι κοντά σε εμάς, γιατί να τα έχετε εσείς. Δεν έχει πει γιατί δεν έχει τον Γάλλο Ροζάκη. Εντάξει. Καλά, στη Γαλλία ο Γάλλος Ροζάκης θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση. Ναι, είναι δεδομένο αυτό. Για φαντάσου τώρα κάποιος, ας πούμε, να βγαίνει και να λέει στους Γάλλους η Γερμανία έχει δικαιώματα στην Αλσατία. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι η Γαλλία έτσι, το ξέρω. Καμία χώρα δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα, εκτός του ότι είναι η μόνη χώρα που έχει μόνο 6 μιλιά, μόνη χώρα στον κόσμο, είναι και η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει οριοθετήσει υφαλοκρηπίδα και δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΖ. Μάλιστα. Ο Σαμαράς κάτι είχε, έλεγε, να ανακηρύξει ΑΟΖ, αλλά δεν πρόλαβε μάλλον, ξέρω εγώ τι έγινε εκεί πέρα. Τι να πεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλη προπαγάνδα, την έχω βρει αυτή, πάλι ο κύριος Ζάκης την έχει αναπτύξει πλήρως, ότι έχουμε αναπτύξει μια μαξιμαλιστική θέση ή μια σειρά μαξιμαλιστικών θέσεων, ακραίων εννοεί. Ναι, ναι. Και δεν είναι σωστό αυτές, πρέπει να είναι διαπραγματευτικές θέσεις. Ένα κράτος, έχει πει, ξεκινάει πάντα μια διαπραγμάτευση με μαξιμαλισμούς. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα υποχωρεί σε δεύτερη. Προκόπη, αν δεν υπήρχε πολιτικό σύστημα να στηρίζει το Ροζάκη και τον κάθε Ροζάκη, δεν είναι μόνο αυτός, δεν θα μπορούσε ο Ροζάκης και ο κάθε Ροζάκης να βγαίνει και να προδίδει ουσιαστικά τη χώρα του, γιατί αυτό γίνεται. Ας πούμε ο κύριος Τσούκαλης, που είναι πρόεδρος του ΑΛΙΑΜΕΠ, σε μια εκδήλωση συζήτηση την οποία είχαν μετάσχει η κυρία Μπακογιάννη και διάφοροι τέτοιοι, έλεγε ότι ένα μεγάλο μέρος, λέει, του πολιτικού κόσμου και της κοινής γνώμης τίνει να ταυτίζει τις μαξιμαλιστικές μας θέσεις με τα λεγόμενα εθνικά δίκαια. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτούς τους ανθρώπους, τα 12 μίλια είναι μαξιμαλιστική θέση, ακραία δηλαδή. Πρέπει να ξεκινήσουμε διαπραγμάτευση από τα 12 για να υποχωρήσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο, τα 6 παραδείγματος χάρη, που είναι και σωστή θέση. Ναι. Εδώ έρχονται οι γνωστές δηλώσεις. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά εδώ πέρα. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ναι. Τώρα εκεί όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν, που έπρεπε μάλλον να είχαν γίνει τόσα χρόνια, γιατί αυτά λέγονται χρόνια, δεν είναι τώρα. Εγώ ήμουν μικρό παιδί που άκουγα στις ειδήσεις κάτι τέτοια περίεργα και απορούσα, δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Δηλαδή λέω, μήπως δεν τα ξέρω και καλά. Λέγονται 20 ετίες. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό το λεγόμενο γκρίζο με τις γκρίζες ζώνες, που το έχουν πιάσει και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γκρίζα ζώνη τα Ίμια, γκρίζα ζώνη έξω από το Καστελόρισο, γκρίζα ζώνη. Το γκρίζα ζώνη, καταρχήν δεν υπάρχει σαν έννοια του διεθνούς δικαίου, είναι καθαρά τουρκική εφεύρεση. Τίποτα δεν έχει γκριζαριστεί. Και τι λέμε κι εμείς. Γκριζαριστεί επειδή η Τουρκία λέει ότι έχει γκριζαριστεί. Και εδώ ορισμένοι το αναμασάνε. Αρχίζω να πιστεύω ότι η Τουρκία δεν έχει ιδιαίτερη εξωτερική πολιτική, όπως λένε. Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερη εξωτερική πολιτική υπέρ της Τουρκίας. Αρχίζω να το πιστεύω αυτό. Η Τουρκία παραδοσιακά έχει μια καλή εξωτερική πολιτική, που της την είχαν μάθει οι φαναριώτες, γιατί οι Σουλτάνοι ήταν αγράμματοι άνθρωποι, κυριολεκτικά αναλφάβητοι. Ναι. Αλλά... Οι φαναριώτες δεν τα μάθαν σε εμάς όμως. Ναι, τότε ήταν το φανάρι.
Λοιπόν, έχει μια καλή παράδοση διπλωματική, αλλά είναι η Ελλάδα που της έχει επιτρέψει. Ακριβώς αυτό λέω. Αυτό λέω. Δηλαδή όλες οι ήττες και όλα τα κακά τα οποία έρχονται και θα τα δούμε σύντομα, είναι αποτελέσματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ανασκούμποση χρειάζεται στην ελληνική εξωτερική πολιτική και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, κατά τη γνώμη μου. Τα έλεγα και χθες με τον Καζάκη και τα λέμε με κάθε ευκαιρία παντού αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να τρέχουμε, να δημιουργούμε εξελίξεις και να κάνουμε ότι τρέχουμε από πίσω εντός, να τις φτάσουμε. Και καλά. Έτσι. Ναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Καλά, άλλο επιχείρημα. Η Τουρκία έχει κάποια δικαιώματα στο Αιγαίο. Λέει, ας της δώσουμε κάτι για να ησυχάσουμε. Έχει υποθεί πάρα πολλές φορές. Πού τα βρήκε τα δικαιώματα? Τα κληρονόμησε από τον παππού της. Mm. Πού τα βρήκε τα δικαιώματα? Και να ρωτήσω τον ελληνικό λαό αν θέλει να δώσουμε, τέλος πάντων. Δεν πάει έτσι. Πού τα βρήκε τα δικαιώματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Η συνθήκη της Λοζάνης, ξέρεις πόσα χωρικά ύδατα δίνει στην Τουρκία? 3 μίλια. 3 μίλια. Mm. Πού τα βρήκαν τα δικαιώματα, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Και, πού τα βρήκε... και οι δικοί μας πού τα βρήκαν τα δικαιώματα να ξεπουλάνε τα εθνικά δίκαια. Οι δικοί μας τα έχουν βρει τα δικαιώματα δικά και να δημιουργούν και την ιστορία πλαστά που δεν τους συμφέρει τους ίδιους βέβαια, και όσον αφορά τα Σκόπια, Βόρεια και, άλλους, και άλλα πολλά τέτοια πράγματα που έχουν κάνει, τα οποία είναι ουσιαστικά ένα μπαλάκι γύρω-γύρω από τα σύνορα της Ελλάδας. Συγγνώμη, η Ελλάδα δεν είναι. Ας αντιδράσει ο κόσμος, Προκόπη. Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Και να μην βλέπει, ας πούμε, τι γίνεται, ότι το θέμα, το πρόβλημα της Θράκης, ας πούμε, αφορά μόνο τη Θράκη ή την Κομωτινή, και εμείς εδώ στη Δυτική Ελλάδα, ας πούμε, τι δουλειά έχουμε εμείς? Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ από εδώ. Η Ελλάδα δεν είναι χωράφι δικό τους. Ναι. Ούτε έτσι όπως είναι σήμερα, δεν έχει γίνει από αυτούς. Η Ελλάδα ανήκει, δεν τους ανήκει. Ανήκει σε αυτούς που μάτωσαν για την ελευθερία της. Πολύ σωστά το λες. Γιατί όταν ο ελληνικός λαός έδινε περιουσίες και ζωές στα πολεμικά μέτωπα, αυτοί ξέρεις τι έκαναν, έβγαζαν λεφτά. Το 21 έβγαζαν λεφτά. Δεν μιλάω προσωπικά, μιλάω για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Έβγαζαν λεφτά. Ο άλλος πήγε και κάρφωσε στην Κωνσταντινούπολη την ύπαρξη της φιλικής εταιρείας. Με τη δολοφονία του Καποδίστρια έβγαλαν λεφτά. Στη Μικρασιατική Εκστρατεία έβγαζαν λεφτά από τις νίκες και πολλά λεφτά από την ήττα. Στον πόλεμο του 40 έβγαζαν λεφτά. Όταν στα βουνά και τις πόλεις γραφόταν η εποπία της εθνικής αντίστασης, αυτοί συνεργάζαν με τους Γερμανούς. Γίνονταν μαυραγωρίτες, έφτιαχναν ατάγματα ασφαλείας και φώναζαν Βάστα Ρόμελ. Και έβγαζαν λεφτά. Δεν τους ανήκει τίποτα από εδώ. Πολύ σωστά τα λες. Κατά κακή τύχη βρίσκονται. Ναι. Πολύ σωστά τα λες. Και τα ακούει ο κόσμος, Προκόπη, και καλά κάνεις που τα λες, έτσι, επαυξάνω σε όλα αυτά τα οποία λες. Φτάσαμε στο παραπέντε και σήμερα που πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε ουσιαστικά με όλα αυτά. Προβληματισμός στον κόσμο να υπάρχει, έτσι, αυτό προσπαθούμε και εμείς από το δικό μας μετερίζει, το μικρό. Ό,τι μπορούμε. Έτσι. Υπάρχει μια μικρή ιστορία, έχει πιάσει φωτιά, λέει, στη ζούγκλα και όλα τα ζώα έτρεχαν να τις σβήσουν, έπαιρναν νερό από το ποτάμι. Ελέφαντες με τις μπροβοσκίδες και λοιπά. Και ήταν και ένα κολυμπρί, το οποίο πήρε στο ράμφος του μία σταγόνα. Και του λέει ένας ελέφαντας, παιδί μου, του λέει, τι πας να κάνεις, λέει, με αυτή, εδώ γίνεται χαμός, λέει, δεν πας καλύτερα να ασφαλιστείς κάπου? Και λέει το κολυμπρί, κάνω αυτό που μπορώ. Ναι, σωστός. Πολύ σωστός, μπράβο. Και κλείνουμε έτσι όμορφα. Πολύ ωραία. Καλημέρα, Προκόπη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα. Ακούτε Ionian FM.